Έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες μια ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, συζήτηση για το πώς τελικά το Galaxy S23 Ultra βγάζει φωτογραφία το φεγγάρι και τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς, βέβαια από τη Samsung, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Αφού έχω στα χέρια μου Galaxy S23 Ultra, δικό μου Galaxy S23 Ultra, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και ποτέ δεν χάνω αφορμή για να γυρίσω ένα ακόμα βίντεο, πάμε να δούμε μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία για το συγκεκριμένο θέμα. Και όπως συνηθίζω τον τελευταίο καιρό, δύο παρατηρήσεις, τουλάχιστον δύο, στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά το θέμα του συγκεκριμένου βίντεο. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι την ιδέα την είχα αφού είδα ένα βίντεο για το ίδιο θέμα πριν μερικές ώρες, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και η δεύτερη παρατήρηση, που είναι και αυτή που ίσως έχει περισσότερο σημασία, είναι ότι η Samsung σε μια σελίδα δική της έχει εδώ και αρκετό καιρό, συγκεκριμένα από τις 20 Δεκεμβρίου του 2022, αναλυτικά μία εξήγηση για το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο mode, το πώς τα τηλέφωνα της βγάζουν φωτογραφία το φεγγάρι, και για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, η εξήγηση αυτή υπάρχει πριν την κυκλοφορία της σειράς των Galaxy S23. Και λογικά θα θυμηθώ στην περιγραφή του βίντεο να βάλω και το link με τη σελίδα της Samsung από το Samsung Members, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, που περιγράφει πώς ακριβώς λειτουργεί το Moonshot, όπως είναι η ονομασία που δίνει η Samsung στη συγκεκριμένη δυνατότητα. Και θυμίζω και πάλι ότι το άρθρο προϋπήρχε τη σειρά των Galaxy S23, δεν έκρυβε με κάποιο τρόπο κάτι η εταιρεία. Να τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά στην άκρη, πάμε να μπούμε σιγά σιγά έστω στο αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο. Όχι, δεν θα συζητήσω, όχι ακόμα τουλάχιστον, για το πώς βγάζει φωτογραφίες στο φεγγάρι των Galaxy S23 Ultra που έχω στα χέρια μου. Έχω αρκετές ακόμα συσκευές στο πλάνο για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όλα τα τηλέφωνα που έχω μπροστά μου, και τον Galaxy S23 Ultra και πολλά ακόμα τηλέφωνα, όταν βγάζουμε μία φωτογραφία σε οποιαδήποτε περίπτωση και ανεξαρτήτως με τις συνθήκες που επικρατούν, ποτέ δεν βγάζουν μόνο μία φωτογραφία. Όλες αυτές οι συσκευές, με διαφορετικό τρόπο μέχρι ασημείο η καθεμία, βγάζουν πολλές συνεχόμενες λήψεις, τις οποίες μετά χρησιμοποιούν για να βγάλουν την τελική φωτογραφία. Και να κρατήσω ένα iPhone 12 αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, γιατί η Apple δίνει συγκεκριμένη ονομασία στη δυνατότητα αυτή, το ονόμαζε Deep Fusion μέχρι τη σειρά των iPhone 13 και πλέον Photonic Engine, που δηλώνει ότι είναι η νεότερη γενιά της ίδιας υποδομής που υπάρχει σε επίπεδο λογισμικού, η οποία μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βγάλει την όσο το δυνατόν καλύτερη φωτογραφία μπορεί να βγάλει κάθε τηλέφωνο της εταιρείας. Για την Huawei τώρα η ίδια δυνατότητα, επίσης εδώ και αρκετά χρόνια στα τηλέφωνά της, έχει την ονομασία XD Fusion και πάλι βγάζει συνεχόμενες λήψεις με διαφορές μεταξύ τους. Θα δούμε και πάλι λεπτομέρειες στη συνέχεια του βίντεο, τις οποίες τη συνδυάζει τελικά στη φωτογραφία που αποθηκεύει η συσκευή. Και η Samsung τώρα έχει αντίστοιχη δυνατότητα προφανώς στα δικά της τηλέφωνα. Η Samsung έχει δώσει μια λιγότερο εντυπωσιακή ονομασία, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, το ονομάζει Smart HDR, και στις ρυθμίσεις της συσκευής είναι η Samsung και η μοναδική εταιρεία, για να είμαστε και απόλυτα δίκαιοι, που δίνει στους ιδιοκτήτες των τηλεφώνων της τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσουν αυτό, γενικότερα να μην επεμβαίνει στις φωτογραφίες, όχι μόνο όταν βγάζουμε το φεγγάρι, αλλά και γενικότερα. Και να πάρω πάλι ένα iPhone στα χέρια μου για να χρησιμοποιήσω την Apple σαν παράδειγμα του πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η δυνατότητα, είτε την ονομάζει Deep Fusion είτε Photonic Engine, σε οποιαδήποτε έκδοση της. Συγκεκριμένα μάλιστα στην Apple, η επιλογή αυτή, η δυνατότητα αυτή, όπως θέλει να το περιγράψει κανείς, όταν πατήσουμε το πλήκτρο να βγάλουμε μια φωτογραφία, το θυμίζω και πάλι, σε όλες τις συνθήκες και ανεξαρτήτως με το τι θέλουμε να φωτογραφίσουμε, το τηλέφωνο βγάζει συνεχόμενες διαφορετικές λήψεις, πολλές φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη, με διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στο φως, ώστε να μπορέσει να τη συνδυάσει και να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό προφανώς είναι χρήσιμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού όταν για παράδειγμα φωτογραφίζουμε κάτι που υπάρχει έντονη πηγή φωτός από πίσω, θα βγάλει μια φωτογραφία με υψηλή έκθεση στο φως για να φωτίσει σωστά αυτό που βρίσκεται στο κέντρο του πλάνου, μερικές ακόμα με χαμηλότερο exposure για να φωτίσει καλύτερα το πίσω μέρος της φωτογραφίας, και στο τέλος θα δημιουργήσει τη φωτογραφία που θα αποθηκεύσει η συσκευή και που θα δούμε εμείς σαν τελικό αποτέλεσμα. Και συνεχίζω να κρατάω ένα iPhone 12, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη φορά στα χέρια μου, και θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την Apple σαν παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι γιατί έχω οποιοδήποτε πρόβλημα με την εταιρεία, αλλά γιατί παραδόξως είναι από τις εταιρείες που δίνουν και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς λειτουργεί η δυνατότητα αυτή. Θυμίζω, είτε την ονομάζει Deep Fusion είτε την ονομάζει Photonic Engine. Εκτός λοιπόν από τις συνεχόμενες λήψεις που βγάζουν οι συσκευές για να δημιουργήσουν την τελική φωτογραφία με διαφορετική έκθεση στο φως, όπως περιέγραψα και πάλι πριν λίγο, κάνουν και κάτι ακόμα που είναι και τεχνικά εντυπωσιακό και αρκετά εντυπωσιακό και μάλλον και αρκετά απαιτητικό. Όταν λοιπόν στο πλάνο της φωτογραφίας υπάρχει ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ουρανός από πίσω και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί σαν αντικείμενα να τα αναγνωρίσει η συσκευή, διαλέγει κάθε κομμάτι από τη φωτογραφία που έχει την πιο σωστή έκθεση
και δημιουργεί το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί λοιπόν να πάρει το πρόσωπο από μία από τις λήψεις που έχει βγάλει, τον ουρανό από μία άλλη, αν υπάρχει κάποιο φυτό για παράδειγμα, να το πάρει από μία τρίτη φωτογραφία, να τα συνδυάσει όλα και να δημιουργήσει τη φωτογραφία που τελικά θα αποθηκεύσει στη συσκευή και που θα είναι αυτό που τελικά βλέπουμε σαν αποτέλεσμα. Και αφού τα περιέγραψα λοιπόν όλα αυτά, έχω πάρει πάλι τον Galaxy S23 στα χέρια μου για να κάνουμε μία συζήτηση για το πώς ακριβώς λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η δυνατότητα του να μπορεί να βγάλει το φεγγάρι φωτογραφία. Η Samsung είναι ιδιαίτερα αναλυτική στο πώς το κάνουν αυτό οι συσκευές της και θυμίζω και πάλι ότι αντίστοιχη δυνατότητα είχε και τον Galaxy S22 Ultra και τον Galaxy S21 Ultra, μέχρι ένα σημείο τυπικά ισχυριζόταν η Samsung ότι το κάνει και τον Galaxy S20 Ultra, αλλά μάλλον ούτε η ίδια εταιρεία δεν θέλει να θυμάται πόσο, όχι απαραίτητα καλές για να είμαι ευγενικός, ήταν οι κάμερες στο τότε κορυφαίο της τηλέφωνο. Πίσω λοιπόν στη δυνατότητα του να βγάλουμε το φεγγάρι φωτογραφία. Τα βήματα που χρησιμοποιεί η Samsung για να πετύχει το αποτέλεσμα είναι αρκετά και λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Αρχικά, ναι, το τηλέφωνο όταν καταλάβει μάλλον ότι ζουμάρουμε αρκετά σε ένα σκοτεινό ουρανό και δει ότι υπάρχει μόνο μία πηγή φωτός, προσπαθεί να καταλάβει αν αυτή είναι το φεγγάρι και αν τελικά είναι το φεγγάρι αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε, ξεκινάει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο δεν έχει και κάτι κακό με οποιονδήποτε τρόπο. Αρχικά λοιπόν το πρώτο βήμα που σύμφωνα με τη Samsung κάνουν τα τηλέφωνά της είναι να μειώσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα την έκθεση, το exposure στη φωτογραφία που θέλουν να βγάλουν, θα χαμηλώσει και πάλι όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί κάθε συσκευή ανάλογα με την κάμερα που έχει και την τιμή του ISO και στη συνέχεια ενεργοποιεί τη σταθεροποίηση στο zoom, μια δυνατότητα που είναι η αλήθεια ότι γενικά λειτουργεί πολύ αποδοτικά σε όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας, ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο σταθερό γίνεται το πλάνο. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν δεν υπάρχει κάτι περίεργο, ούτε κάτι που επεμβαίνει με κάποιο κακό τρόπο η εταιρεία στη φωτογραφία. Τώρα, από εδώ και πέρα ξεκινάει η συζήτηση που έχει ενδιαφέρον. Όταν πατήσουμε το πλήκτρο για να βγάλει τη φωτογραφία, το τηλέφωνο έχει στην μονάδα τεχνητής νοημοσύνης, αν θέλει να την περιγράψει κανείς έτσι, πολλές χιλιάδες διαφορετικές φωτογραφίες του φεγγαριού και ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που είναι εκπαιδευμένο να τις αναγνωρίζει, να δει τη φωτογραφία που τελικά έβγαλε το τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας αυτή τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχει, να προσθέσει λεπτομέρειες, να αυξήσει την οξύτητα και να βελτιώσει συνολικά τη φωτογραφία που εμείς έχουμε βγάλει, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα που έχει διαθέσιμα. Άλλαξα και πάλι τη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου, έτσι χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, και όχι, δεν έχω επίσης κάτι να πω στραβό για το Mate 50 Pro που κρατάω αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν το Galaxy S23 Ultra βγάλει τη φωτογραφία και αφού την επεξεργαστεί με αυτόν τον τρόπο και χρησιμοποιήσει τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχει με τις φωτογραφίες του φεγγαριού, θα δημιουργήσει την τελική φωτογραφία η οποία είναι και το αντικείμενο συζήτησης. Τώρα, εδώ κρατάω το Mate 50 Pro όπως είπα, να θυμίσω και πάλι ότι το XD Fusion όπως ονομάζει τη δική της δυνατότητα δημιουργίας ενός αποτελέσματος από πολλές φωτογραφίες ή Huawei, όπως και στην περίπτωση της Apple που είδαμε λίγο νωρίτερα, η φωτογραφία που τελικά βλέπουμε ποτέ δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει δει η κάμερα στο τηλέφωνό μας και ποτέ δεν είναι μία φωτογραφία απλά. Και το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι το αν κατά πόσο ενοχλεί και με ποιο τρόπο ενοχλεί αυτό που κάνει η Samsung για να βγάλει τον Galaxy S23 Ultra φωτογραφία το φεγγάρι. Όταν η Apple σου λέει και δεν έχει κανένα λόγο να το κρύψει αφού πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ότι θα αναγνωρίσει σε πολλές διαφορετικές λήψεις το πρόσωπο, τον ουρανό και κάποια άλλα αντικείμενα και θα διαλέξει από κάθε μία φωτογραφία από αυτές ποιο έχει βγάλει την καλύτερη λήψη για να τα συνδυάσει σε μία τελική φωτογραφία, το αποτέλεσμα που τελικά βλέπεις δεν είναι μία φωτογραφία που κατάφερε να βγάλει το τηλέφωνο, αλλά στην ουσία ένα σύνολο από πολλά η αλήθεια είναι δεδομένα, τα οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επίσης η συσκευή καταφέρει να επεξεργαστεί, να κρατήσει αυτά που θέλει και να δημιουργήσει μια τελική φωτογραφία. Και να κρατήσω έτσι για αλλαγή για τη συνέχεια του βίντεο το Xiaomi 13 στα χέρια μου. Ξέχασα να βάλω το Xiaomi 13 πρώτο στο πλάνο για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και τα τηλέφωνα της Xiaomi, κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα με έστω και λίγο διαφορετικό τρόπο ανά εταιρεία, το κατά πόσο φταίει η Samsung για το πώς τελικά βγάζει φωτογραφία το φεγγάρι είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Επίσης, εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα από την εποχή του P21 της Huawei, για να αναγνωρίσουμε και την εταιρεία που το εφάρμοσε πρώτη, το Night Mode που έχουν όλα τα τηλέφωνα πλέον σε αυτή την κατηγορία τιμής και όχι μόνο, που επίσης βγάζει πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες και δημιουργεί ένα τελικό αποτέλεσμα,
ήταν και η πρώτη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για να το πω όσο καλύτερα μπορώ, για να πετυχαίνει το τηλέφωνο να βγάλει μια φωτογραφία πολύ καλύτερη τελικά από αυτή που πραγματικά μπορεί να δει η κάμερα του. Όταν λοιπόν όλα τα τηλέφωνα που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το καθένα με διαφορετικό τρόπο και το καθένα ανάλογα με την περίπτωση, ποτέ αυτό που βλέπουμε σαν τελική φωτογραφία δεν είναι μόνο μια φωτογραφία και όλα χρησιμοποιούν την επεξεργαστική ισχύ που έχουν και τον τρόπο που η εταιρεία σε επίπεδο λογισμικού τα έχει εκπαιδεύσει για να πετύχουν το τελικό αποτέλεσμα, το κάνουν σε όλες τις συνθήκες ανάλογα με το τι θέλει κάθε εταιρεία να πετύχει, το κατά πόσο η Samsung κάνει κάτι κακό σε ένα χαρακτηριστικό που, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, έχει δημιουργηθεί περισσότερο για εντυπωσιασμό και λιγότερο για να προσφέρει κάτι πρακτικό, είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω με κανένα τρόπο, γιατί έχει πάρει φτού τόσο μεγάλες διαστάσεις σαν θέμα. Επίσης, και θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο, έχοντας πάλι τον Galaxy S23 Ultra στα χέρια μου, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, η Samsung, τουλάχιστον ανάμεσα στις εταιρείες των οποίων τηλέφωνα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, είναι και η μοναδική η οποία στις ρυθμίσεις της κάμερας δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να απενεργοποιήσει το Smart HDR, αν δεν θέλει με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευή να αναγνωρίζει το τι φωτογραφίζουμε και να επέμβει στη φωτογραφία που τελικά θα βγάλει. Προφανώς, βέβαια, σχεδόν κανείς δεν το απενεργοποιεί, οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και οι περισσότεροι με το δίκιο τους δεν ενδιαφέρονται για το πώς τελικά το τηλέφωνο θα καταφέρει να βγάλει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία που μπορεί. Αυτό που τους ενδιαφέρει πάντα είναι το αποτέλεσμα και, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, είμαστε εδώ και αρκετά χρόνια σε μια εποχή που οι φωτογραφίες που βγάζουν όλα τα κορυφαία τηλέφωνα και όχι μόνο, αυτό κατεβαίνει σιγά σιγά και στη μεσαία κατηγορία τιμής, είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας πολλών λήψεων που γίνονται μια τελική φωτογραφία, και το να δίνει κανείς τόσο μεγάλη έκταση στο πώς τα τηλέφωνα της Samsung και όχι μόνο βέβαια πετυχαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μια πολύ συγκεκριμένη φωτογραφία, δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο σίγουρα πολύπλοκο, σίγουρα μπερδεμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι επίσης σίγουρα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!